Καλησπέρα. Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 και το βραδινό μας vlog. Στενάχωρο. Διαλυμένη οικογένεια έχει βάλει τίτλο η φίλη. Δεν ξέρω αν είναι ένας τίτλος πολύ επιτυχημένος το διαλυμένη οικογένεια, γιατί δεν είναι μόνο μια οικογένεια που έχει διαλυθεί αυτή. Είναι μια οικογένεια που προκαλεί τριχασμούς και διχασμούς, τριχασμούς κυρίως ανάμεσα στα μέλη της. Αν υπάρχει τέτοια λέξη που λέγεται τριχασμός. Διχασμός όταν γίνεται διαχωρισμός στα δύο. Αυτή η οικογένεια διαχωρίζεται στα τρία, στα τέσσερα. Κάτσε να το διαβάσουμε μαζί το vlog και να δούμε αν μας βγει άλλος τίτλος καλύτερος. Κυρία Θέκλια, θα ήθελα να μοιραστώ την οικογενειακή μου ιστορία γεμάτη ψέματα, σκάνδαλα, απογοήτευση, θυμό, κακία. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι από τον καιρό που εγώ πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Ο πατέρας μου μου είπε πρόσφατα, φρεσκοπαντρεμένος τώρα, συνταξιούχος με μια ξένη γυναίκα πολύ νεότερη του, «Στο 8 σου χρόνια σε είχα ρωτήσει τι πιστεύεις και μου απάντησες, εννοείται να χωρίσεις, δεν είναι ζωή αυτή. Σαν να μου είπε, είχα πάρει την έγκρισή σου». Από το 8χρονο τώρα πήρε την έγκριση για να χωρίσει. Το πρόβλημα δεν είναι να χωρίζετε. Το πρόβλημα είναι τι κάνετε με τα παιδιά σας μετά. Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Αλλά τι λέω. Δεν το έκανε για μένα να χωρίσει. Βεβαίως δεν το έκανε για σένα. Ο καθένας για τον εαυτό του χωρίζει. Δεν χωρίζει για τα παιδιά του, ούτε μένει μαζί για τα παιδιά του. Ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας το κάνουμε. Απλώς ήθελε για χιλιοστή φορά να κατηγορήσει τη μάνα μου λίγο πιο έμμεσα αυτή τη φορά. Μια ζωή θυμόταν τα ελαττώματα της μάνας μου αυτός ο πατέρας μου και τι είχε συμβεί παλιά στη σχέση τους. Πάντως στο γάμο μου που έγινε πριν λίγο καιρό, είμαι πάνω από 30 χρονών, είχα τρομερό άγχος, έκλαιγα, δεν ήθελα να κάνω γλέντι μετά το γάμο επειδή δεν ήθελα να με πιάσει το παράπονο και να κλαίω με λυγμούς. Αλήθεια, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα που χώρισαν οι γονείς μου. Αλλά ναι, ξέρω. Με πιέσαν τα ψυχολογικά από τότε που είχα κάνει μια επέμβαση έφηβος και ήρθαν και δυο στο νοσοκομείο, με κρατούσε ο ένας από το ένα χέρι και ο άλλος από το άλλο. Έκλαιγα επειδή πονούσα αλλά συγκινήθηκα ταυτόχρονα. Πρώτη φορά τους είχα δει μαζί σαν αγαπημένους να νοιάζονται για μένα. Παιδιά θύματα εγωισμών γονέων. Και όχι διαζυγίου, εγωισμών γονέων. Ο πατέρας μου είναι άνθρωπος που δεν πίστεψε στις δυνάμεις μου, τουλάχιστον δεν μου το έδειχνε. Με απόπαιρνε συνήθως. Μια χρονιά είχα βγει πρώτη στην τάξη μου, του το είχα πει και με ρώτησε μήπως είχε γίνει κάποιο λάθος. Δεν με πίστεψε. Δεν μου είπε ποτέ τη λέξη μπράβο. Αντιθέτως η μάνα μου από την άλλη μου λέει μπράβο και λοιπά, αλλά μπροστά σε τρίτους. Ήταν μπροστά στα μεγαλύτερα αδέρφια μου. Έχω μια αδερφή και ένα αδελφό. Όταν είμαστε μόνοι μας, ποτέ δεν με επιβραβεύει. Γιατί σε επιβραβεύει μπροστά στα αδέρφια σου για να τους κάνει να ζηλέψουν. Τα αδέρφια σου, αρχίζει να μου λέει η μάνα μου, σε ζηλεύουν. Μάλιστα. Το κανονίζει ώστε να σε ζηλέψουν και μετά σου τους κατηγορεί κιόλας ότι σε ζηλεύουν. Του είχε και ξεφύγει και του πατέρα μου μια φορά και μου το είπε. Έκαναν τα πάντα για να σε ζηλεύουν προφανώς. Ζήλευαν ό,τι σπούδασα, ό,τι έκανα τη ζωή μου. Η αδερφή μου είχε κάνει παράπονο στον πατέρα μου για ποιο λόγο αυτή να την είχε πιέσει να παντρευτεί από πολύ μικρή, ενώ εμένα δεν με πίεσε. Της απάντησε άλλες εποχές τότε. Και τι φταίς εσύ. Τι φταίς εσύ. Αν άλλαξαν οι εποχές, δεν φταίς εσύ. Κακώς πίεσε την αδερφή σου. Εννοείται. Εκείνος φταίει που την πίεσε, όχι εποχές. Με τον πατέρα μου ήμασταν πολύ δεμένοι όταν ήμουν μικρή. Μετά μπήκαν στη μέση μας άλλοι παράγοντες, κουβέντες και ψέματα από τρίτους και πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που με βλέπει. Έτσι νιώθω. Γενικά δεν το ανοίγομαι. Είναι κλειστός. Και ό,τι του έλεγα, με απόπαιρνε ότι είμαι υπερβολική κτλ. Αυτό το είσαι υπερβολική πραγματικά είναι σαν βρισιά το είσαι υπερβολική. Να λες την αλήθεια σου και να σου λένε είσαι υπερβολική. Είσαι υπερευαίσθητη. Σαν κατηγόρια, σαν βρισιά είναι. Σαν χτύπημα είναι. Φοβόμουν πως αν του δείχνα κι άλλο τον εαυτό μου θα με διέγραφε από την καρδιά του. Α, δεν το έχει κάνει ήδη. Λες.
Τα αδέλφια μου τσακώνονταν για περιουσίες, εγώ πάντα μένω ουδέτερη. Η μάνα μου δεν ξέρω ποια είναι. Ίσως ούτε η ίδια να ξέρει. Έχεις το λόγο μου, θα σου λέγα, η ίδια ξέρει τι είναι και το έγραψες εσύ. Είναι διπλοπρόσωπη ή απλώς αλλάζει γνώμες. Έχει ένα δάνειο για το σπίτι, το οποίο δεν αποπληρώνει. Σε αυτό είμαι εγκύτρια, εγώ και ο αδερφός μου. Τι άσχημο πράγμα να βάζεις τα παιδιά σου εγκύτες στα δάνειά σου. Είναι κακοποιητικό αυτό το πράγμα, να πέσει. Πρόσφατα, επειδή παντρεύτηκα, η μάνα μου είναι φτωχή, δεν μου δώσε τίποτα και ούτε ήθελε, αλλά μου πρότεινε να πάμε να μένουμε στο σπίτι της, επειδή αυτή πήγε να μείνει αλλού με τον νέο της άνδρα. Ήθελε, λέει, να μείνει μακριά από τη γειτονιά και τη μάνα της, την αδελφή της, που ανακατεύονται παντού και δημιουργούσαν προβλήματα. Και αυτή η οικογένεια της ήταν ανακατωμένη και έκανε και αυτή μια ωραιότατη ανακατωμένη οικογένεια. Διαμάντια γονείς σου, τι να πω. Τη βοηθώ με τη δουλειά της κάποτε, όσο μπορώ, μπας και βγάλει λεφτά να πληρώσει το δάνειο. Σιγά να μην βγάλει λεφτά να πληρώσει το δάνειο. Γυναίκα που βάλε τα παιδιά της εγκύτες, θα βγάλει λεφτά να πληρώσει το δάνειο. Πρόσφατα έμαθα ότι η γυναίκα του αδερφού μου λέει πως πρέπει να πληρώσει μικρή το χρέος της μάνας της, εσύ δηλαδή, αφού της έδωσε το σπίτι. Να σημειωθεί ότι και τα δυο μου αδέλφια έχτισαν σπίτια με χρήματα που τους έδωσαν οι γονείς μας. Α, ήταν άλλοι καιροί τότε. Είχαν λεφτά, τους πίεζαν να παντρευτούν την κόρη που λες ότι την πίεσαν, τους έχτιζαν και σπίτι. Και τώρα είναι άλλοι καιροί, εσύ δεν θα έχεις σπίτι, αλλά περαλάβεις το δάνειο για να πάει στο σπίτι. Όμως τα αδέρφια μου δεν χειρίστηκαν καλά τα οικονομικά τους. Δεν φταίς εσύ. Ας τα χειρίζονταν. Πήραν από τη μάνα τους προφανώς. Όταν η μάνα μου τους ανακοίνωσε ότι εγώ θα μένω στο σπίτι της και αν είναι σύμφωνη, εγώ επέμενα να το κάνει και καλά έκανες. Καλά έκανες να τους το πει. Να πάρει την άδεια να τους το πει. Είπαν οκ. Okay. Δεν ξέρω τι υπόθηκε άλλο πίσω μου. Προσωπικά δεν εμπιστεύομαι κανέναν από τους τρεις. Δηλαδή δεν εμπιστεύεσαι τη μάνα σου, τον αδερφό σου και την αδερφή σου. Τον κάθε ένα για διαφορετικό λόγο. Η αδερφή μου, ενώ τη μισούσε τη μάνα μου για καιρό, δεν σήκωνε τα τηλέφωνα, την κατηγορούσε κτλ. Ξαφνικά, μετά που πήγα εγώ να μείνω στο σπίτι της, ήταν κάθε μέρα σπίτι της μάνας μου και της κλαίγονταν ότι ήθελε το σπίτι της για την κόρη της που θα την αραβόνιαζε. Συγκρατιέμαι. Πίσω από την πλάτη μου πρότεινε στη μάνα μου να της γράψει το μισό σπίτι ώστε να αναλάβει αυτή το δάνειό της. Και η μάνα μου δεν δέχτηκε. Γιατί της μάνας μου δεν της σύμφερε. Όχι για μένα, το τονίζω. Ναι, ότι η μάνα σου είναι εγωκεντρική το έχουμε δει και ο πατέρας σου είναι το σύστο. Αλλά κανείς, μα κανείς δεν μου το είπε. Γιατί να σου το πούν, κορίμα. Αυτού του είδους οικογένειες κάνουν τα ανακατώματα. Είναι σιδεροκουταλιές. Σιδεροκουτάλα είναι η σιδερένια κουτάλα που ανακατεύει στη σούπα. Το είχα πει μια φορά σε ένα βίντεο που ήμουν καλεσμένη στο Δημητρόπουλο για τις σιδεροκουτάλες. Πρέπει να είναι το 16 αυτό και γίνει βάιρ. Γιατί η λέξη σιδεροκουτάλα σημαίνει η γυναίκα είναι κατόστρα. Της Έφη της ξέφυγε της μάνας μου μια μέρα τυχαία και μου το είπε. Τελευταίως είχα τσακωθεί με τη μάνα μου για το δάνειο. Πιαστήκαμε στα λόγια και μου πετάει το εξής. Αν πουληθεί το σπίτι μου, θα το μοιράσω δια τέσσερα. Σε μένα, σε σένα και στα δύο αδέρφια σου. Πάγωσα σε αυτούς που έκτιζε σπίτια. Πάντα η μάνα μου θέλει να το παίζει καλή και στους άλλους εις βάρος μου. Εγώ, ενώ εμένα μου είχε υποσχεθεί να μου το δώσει το σπίτι. Βγάλε άκρη κοινός. Δεν μπορεί να βγάλω άκρη. Μόνο από τη μάνα σου και από άλλες τέτοιες μανάδες μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτές είναι μανάδες ανακατώστες. Μανάδες σιδεροκουτάλες. Α, παραγία μου, βρα τον τίτλο. Όχι διαλυμένη οικογένεια. Μανάδες σιεροκουτάλες. Σιεροκουτάλες. Έτσι, το βρήκα. Σιεροκουτάλες. Θα βάλω το δέλτα μέσα σε παρένθεση για να καταλαβαίνετε ότι είναι η λέξη σιεροκουτάλες. Μανάδες σιεροκουτάλες. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάνα, να έχεις μάνα να κατόστρα. Ευτυχώς εμένα οι γονείς μου δεν είναι έτσι. Ευτυχώς Παναγία μου. Αυτοί οι γονείς είναι, διχάζουν τα παιδιά τους, τριχάζουν τα παιδιά τους, όπως έλεγα προηγουμένως. Δεν δημιουργούν δράμα. Πάντα η μάνα μου, ναι, πάντα η μάνα μου θέλει να το παίζει καλή και στους άλλους εις βάρος μου, εμένα με, ναι, σου είχα διαβάσει. Βγάλε άκρη, δεν βγάζω άκρη από τις μανάδες της θεωροκουτάλης. Ο πατέρας μου εντωμεταξύ κοιτάει μόνο την πάρτη του. Την πάρτη σου θα κοιτάξει, τη δικιά του. Α,
Μανάδες σιδεροκουτάλες και πατεράδες παρτάκιλες. Τώρα να δεις τι ωραίο τίτλο θα βάλουμε. Έτσι, να είναι αντιπροσωπευτικός ο τίτλος. Μανάδες σιδεροκουτάλες και πατεράδες παρτάκιλες. Κάνει όποιος να είναι, παιδιά, χωρίς κανένα έλεγχο. Πόσες φορές το έχω πει ότι είναι αδικία από τη φύση. Έχει κάποιους ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί για γονείς και δυσκολεύονται να κάνουν δικά τους παιδιά. Και έχει κάποιους άλλους οι οποίοι δεν είναι σε καμία περίπτωση άξιοι να γίνουν γονείς και μπορούν όμως σωματικά να κάνουν γονείς. Ότι να είναι. Το καταλάβατε ότι με ενοχλεί σε αυτό το vlog, ε? Επίσης, ο πατέρας μου με απάθεια μου είπε από μόνος του ότι δεν μπορεί να μου δώσει εμένα, ούτε σε μένα, ούτε στον αδελφό μου κάποια περιουσία, λόγω του ότι είμαστε εγγυητές στο δάνειο της μάνας μου για το οποίο δεν το αποπληρώνει η μάνα μου. Δηλαδή, σας είπε ότι δεν σου γράφω περιουσία, γιατί σου γράψω περιουσία, ας σου μεταβιβάσω περιουσία, μπορεί να έρθει να στην πάρει την περιουσία η τράπεζα, γιατί είσαι εγγυητής σε ένα κόκκινο δάνειο. Στην Κύπρο λέμε κόκκινα δάνεια, πώς τα λέτε στην Ελλάδα, είναι τα δάνεια που δεν αποπληρώνονται. Φίλε, εδώ γράφει δάνειο που δεν αποπληρώνεται. Φαίνεται έτσι το λέτε στην Ελλάδα. Γενικά, εγώ δεν διεκδίκησα ποτέ σπίτια κτλ. Από μόνοι τους ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η αρχή μου. Αν και ξέρω ότι οι δυο άλλοι, δηλαδή ο αδερφός σου και η αδερφή σου, κάνουν όργια πίσω από την πλάτη μου. Τα όργια με τα όργια. Η μάνα μου όντως πάντα δημιουργεί προβλήματα. Τα αδέρφια λιώνουν από ζήλια και δημιουργούν επίσης προβλήματα, μα τη ζήλια των αδερφιών είναι η μάνα σου που την προκαλεί. Ο πατέρας απ' την άλλη είναι εγωιστής και αφελής ταυτόχρονα. Ό,τι του λένε τρίτη πιστεύει και βγάζει μόνος του συμπεράσματα και τα κρατάει για τον εαυτό του. Είναι η οικογένεια για την πάρει στην έκθεση, την δείξει αυτή. Είναι πρότυπη οικογένεια. Η μάνα μου δεν είναι σταθερή. Βεβαίως δεν είναι σταθερή η μάνα σου. Μια λέει αυτό, μια λέει τα άλλο. Ναι, αφού είναι αλλαντάλλων. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ό,τι να είναι. Μάνα, ό,τι να είναι. Και ο καθένας το εκμεταλλεύεται, δηλαδή τα αδέρφια σου, ότι και οι δυο τους είναι αυτοί που είναι. Όλα για το συμφέρον. Εγώ νομίζω ότι τα αδέρφια σου έχουν κληρονομήσει ωραία τους γονείς σου. Ωραία εντός εισαγωγικών. Εγώ δεν μιλάω, επιλέγω να μην εκμεταλλεύομαι κανέναν. Επίσης όμως και γιατί ξέρω ότι θα διαστρεβλωθούν τα λόγια μου και ίσως χάσω και αυτά που μου αναλογούν στο τέλος. Μάνα μου, αυτά που σου αναλογούν στο τέλος θα χάσει ούτως ή άλλως. Με τέτοια ωραία οικογένεια. Και όχι τίποτα άλλο. Μετά θα φταίω εγώ ίδια τον εαυτό μου. Ότι τα έκανα μαντάρα. Μάνα μου, δεν είσαι εσύ που τα κάνεις μαντάρα. Είναι το σύστημα μανταρεμένο. Το σύστημα όλο μια μαντάρα. Τα αδέρφια μου συνεχώς έχουν πόλεμο μεταξύ τους μέσω απειλητικών μηνυμάτων και μέσω του πατέρα μου ώστε να παίρνουν την εύνοια του. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Παλιά αυτοί οι δυο με είχαν εμένα στο στόμα τους. Δηλαδή τα αδέρφια σου. Ο αδερφός μου παίζει το φίλο, αλλά ξέρω σχεδόν τα πάντα. Κάνω πως δεν ξέρω. Δεν υπάρχει σωτήρια. Γιατί κάνεις πως δεν ξέρεις. Κανονικά πρέπει να τα πεις όλους ξεκούτσουλα. Να μην σου πω να τα γράψεις κιόλας. Τα γράψεις έτσι και σε χαρτί. Εσύ κυρία έκανες το τάδε, εσύ κυρία έκανες το τάδε. Ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο και γεια σας. Άντε, γεια και σας ξαναμιλώ. Και λέω, άρα γιατί να κάνω. Να βγω από εγγυητής δίνοντας λεφτά από το γάμο μου για να ησυχάσω. Θα στραβώσει η μάνα μου. Πρέπει να πληρώσεις χρήματα για να μην είσαι πλέον εγγύτρια. Φαίνεται μπήκες εγγύτρια εκ των υστέρων σε κάποια αναδιάρθρωση του δανείου. Είναι σχρό να βάζουν τα παιδιά τους εγγύτες, σχρό. Και θα στραβώσει η μάνα σου αν εσύ βγεις από εγγύτρια. Να πάω να ζήσω αλλού με νίκιο. Ναι, να φύγεις από εκεί. Αρκεί να μην εγκλωβίζομαι άλλο και να μην βλέπω κανέναν. Ναι. Να μην ακούω τίποτα, να μην στενοχωριέμαι, να μην έχω ανάγκη κανέναν τους. Ναι, να φύγεις από εκεί. Και να πας να μιλήσεις άμεσα με δικηγόρο, να σε συμβουλέψει τι κινήσεις πρέπει να κάνεις, ούτως ώστε να βγεις από εγκύτρια. Αυτό πρέπει να διεκδικήσεις πάση θυσία, να βγεις από εγκύτρια. Δηλαδή η μάνα σου μιλάμε είναι του ανευθύνου η φάση, του ανευθύνου. Νοσταλγώ τις στιγμές που ζούσα μόνη στο εξωτερικό. Ήταν ήσυχο το κεφάλι μου. Από τότε που ήρθα πίσω, η μάνα μου όλο μιλά για διχόνοιες, σκορπάει τα λεφτά της, να την τη μάνα σου, θεά. Και εγώ αγχώνομαι για αυτήν και το δάνειό της. Βεβαίως αγχώνεσαι, αφού είσαι εγκύτρια. Από τη στιγμή που είσαι εγκύτρια, εσύ θα το πληρώσεις αφού αυτή σκορπάει τα λεφτά της. Ακούω όλα αυτά που κάνουν και λένε όλοι τους. Δεν αντέχω άλλο.
Αλήθεια, νομίζω ότι είμαι από άλλο Θεό. Δεν ανήκω σε αυτήν την οικογένεια. Αν σου πω, πα να κάνει ένα DNA τεστ εθνοτικό όπω αυτό που έκανα εγώ, να του βάζει και αυτού τα κάνουν. Μπλάκα κάνω τώρα. Και θα δει ότι δεν έχετε πολλά κοινά. Όντω, μπορεί να γεννηθεί μέσα σε μια οικογένεια που να μην έχει καμία σχέση με του υπόλοιπου. Όντω. Και το γεγονό ότι είσαι το νεότερο παιδί, το μικρότερο παιδί, ίσω ωφέλησε στο ότι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα μαζί σου για να σε χαλάσουν. Ασχολούνταν μετά άλλα τα καμάρια του που τα έκανα σαν τα μούτρα του. Νιώθω εγκλωβισμένη και αδικημένη. Με το δίκιο σου. Θα ήθελα να ήμουν σε μια οικογένεια ισορροπημένη, απλή. Εγώ μόλις ξυπνάω, μετά από λίγο θα με πάρει κάτι άσχημο να μου πει η μάνα μου και να με στενοχωρέσει, να μην απαντώ το τηλέφωνο. Θα κόψει σχέσεις από όλα αυτά τα όρνεα. Θα κόψει σχέσεις. Θα πας και σε ψυχολόγο και θα πας και σε δικηγόρο. Στο δικηγόρο θα πας για να πάρεις νομική συμβουλή πώς να το διαχειριστείς ώστε να μην βρεθείς να πληρώνεις το δάνειο της μητρός σου. Και στο ψυχολόγο θα πας, συγγνώμη, για να πάρεις στήριξη, ούτως ώστε να μπορέσεις να κόψεις τους τοξικούς δεσμούς. Άμα δεν της απαντώ το τηλέφωνο, θα με κατηγορεί παντού ότι είμαι αχάριστη. Τη ξέρω καλά. Της αρέσει να δημιουργεί δράμα με αυτόν τον τρόπο στη ζωή της. Να είναι πάντα αυτή το θύμα. Δεν φταίει πουθενά. Να μην δημιουργεί ενοχές. Γι' αυτό σου λέω, θα πας στο ψυχολόγο για να αντιμετωπίσεις και τη χειριστικότητα της μάνας σου. Γιατί η μάνα σου είναι όρνεο, είναι χειριστική, είναι σιδεροκουτάλα, είναι από όλα. Αδιάγνωστη δηλαδή, γιατί δεν είναι διαγνώσεις αυτά, αυτή είναι χαρακτηρισμοί. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, γιατί τα άγρια ζώα θα φινιάσουν, θα παρεξηγηθώ. Ο πατέρας μου ίσως με μισήσει με ένα τυχαίο ψέμα που θα πούν. Αγάπη μου, πρέπει να πας στο ψυχολόγο να δυναμώσεις, να σταθείς στα πόδια σου και να μην περιμένεις την ηλικία που είσαι άνω των 30 ετών να σου πούν καλά πράγματα οι γονείς σου για σένα για να νιώσεις καλά. Μετά λέω, εάν φύγω από αυτό το σπίτι που με γλωσσοτρώνε κιόλας, ίσως να το μετανιώσω. Έχει κανένα μου μετάνιωση στην ελευθερία του. Κοίταξε, πρέπει να δεις τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Είναι πιο σημαντικό για σένα η ψυχική σου υγεία και η ελευθερία ή τα ντουβάρια. Όπως λέγαμε και πριν λίγες μέρες με μια άλλη φίλη. Γιατί δεν είμαι και καμιά πλούσια. Μπορεί να μην πάρω τίποτα και να απογοητευτώ μετά. Μπορεί να γλιτώσεις την ησυχία σου. Μπορεί να γλιτώσεις την ψυχική σου υγεία. Αυτό είναι απογοητευτικό. Αυτό είναι κέρδος. Τι μου προτείνεις να κάνω, να κάνω μια δεύτερη δουλίτσα και να ζω ήρεμη με τον Νίκη για παράδειγμα. Σου προτείνω να πας σε ψυχολόγο και σε δικηγόρο. Σου εξήγησα. Και όταν έρθει ένα μωρό, να μην κάνω μωρό. Δεν τρελαίνομαι κιόλας να πω την αλήθεια. Αν δεν έχεις μεγάλη επιθυμία να κάνεις παιδί, μην κάνεις. Το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι και κάνουμε όλοι παιδιά. Αλλά μένοντας εκεί, σίγουρα δεν θα έχεις επιθυμία να κάνεις παιδί να το μεγαλώσεις σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον. Δεν έχω χρόνο ούτως ή άλλως. Θα θέλει και αυτό λεφτά για babysitting και χρόνο. Πρώτα απ' όλα, για να κάνεις παιδί εσύ, πρέπει να θεραπεύσεις το μικρό παιδί που έχεις μέσα σου, το οποίο είναι φοβερά τραυματισμένο από την κακοποιητική δράση των γονέων σου και των αδερφιών σου. Άρα, προμητεύκη που λένε στην Κύπρο, στην Ελλάδα αυτό. Είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνεις ψυχοθεραπεία πρώτα, προέχει να κάνεις ψυχοθεραπεία πρώτα και μετά να σκεφτείς αν θα κάνεις παιδί. Αν μπορείς, πρότεινε μου κάτι. Πες μου τι πιστεύεις. Μην μου πεις να πάω σε ψυχολόγο όμως. Δεν έχω τη δύναμη, ούτε τα χρήματα να μου περισσεύουν. Ευχαριστώ πολύ, Θέκλα μου. Αν μου τα χαλάς τώρα στο τέλος. Λες, δεν έχεις τη δύναμη ούτε τα χρήματα. Για τα χρήματα ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας στο δημόσιο. Και διάφορες άλλες δομές. Ένας ο οποίος θέλει να κάνει δωρεά ψυχοθεραπεία, το ψάχνει στο διαδίκτυο και θα βρει που έχει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτό που μου λες, μη μου πεις να πάω σε ψυχολόγο, μου τα χαλάς. Πραγματικά μου τα χαλάς, γιατί σαν να μου λες, έχω αυτό το πρόβλημα, θα σου πω το πρόβλημά μου, θα μου πεις την άποψή σου για το πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να μου πεις να το λύσω το πρόβλημα. Γιατί αν δεν πας σε ψυχολόγο, δεν θα το λύσεις το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι και μέσα σου. Εσύ ίδια μέσα σου είσαι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη. Μπορεί να είσαι 30 και κάτι, αλλά είσαι ακόμα εκείνο το 8χρονο παιδί που το ρωτάει ο πατέρας του αν πρέπει να χωρίσει. Και σου συμπεριφέρονται όλοι με ένα τέτοιο κακοποιητικό τρόπο που οπωσδήποτε χρειάζεσαι ψυχική ενδυνάμωση. Αν είσαι στην Ελλάδα, τηλεφώνα στο 15900. Αν είσαι στην Κύπρο, τηλεφώνα στο 1440. Είναι η εθνική αριθμή για τη βία στην οικογένεια και δεν ξέρω στην Ελλάδα. Στην Κύπρο παρέχουν και δωρεάν ψυχοθεραπεία μέσω του ΣΠΑΒ. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να λες θέλω να θεραπευτώ, αλλά δεν θέλω να κάνω θεραπεία. Πώς θα θεραπευτείς χωρίς θεραπεία? Εντάξει. Πρόσεχε, γιατί είναι αντίσταση στη θεραπεία αυτό. Μη μου πεις να πω σε ψυχολόγο δεν έχω τη δύναμη. Τη δύναμη να κάνεις να σκοτώνεις όλη μέρα με τις σιδεροκουτάλες την έχεις και να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία δεν την έχεις.
Αν τη μη θυμώσω κι εγώ τώρα. Καλό βράδυ.